Κλειστά θα παραμείνουν για τις επόμενες 10 ημέρες λόγω κορονοϊού δημοτικά σχολεία στην Ξάνθη. Είναι γεγονός ότι η Ξάνθη και στην πρώτη φάση της πανδημίας, όταν είχαν πάρθει και τα περιοριστικά μέτρα, είχε κάποια θετικά κρούσματα. Γι' αυτό εξάλλου υπήρξε και, όπως όλοι γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε, και η καραντίνα, δηλαδή τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα στην περιοχή του Εχήνου. Στο διάστημα που ακολούθησε μετά την πρώτη φάση της πανδημίας και που υπήρξε η άρση των περιοριστικών μέτρων, εμφανίστηκαν πάλι θετικά κρούσματα. Ίσως όχι τόσο πολλά, αλλά εμφανίστηκαν. Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι αφορά το σχέλος αυτό για τα σχολεία, πράγματι υπήρχε ένας εκπαιδευτικός ο οποίος βρέθηκε χθες να έχει αυτή την πανδημία, τον κορονοϊό, και ο άνθρωπος δεν αισθάνεται καλά, πήγε, έκανε το τεστ γιατί είναι υπεύθυνος άνθρωπος, και αμέσως είχε πάει σπίτι, και από τη στιγμή που βγήκε βεβαίως θετικό, ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εκπαίδευση, υπουργεία, ΕΟΔΗ, για να προβούμε στις δικασίες που προβλέπει ο νόμος προληπτικά. Και είναι πάρα πολύ σωστό που για άμεσα το Υπουργείο αποφάσισε το κλείσιμο των σχολείων και να μπούμε σε μια διαδικασία των τεστ όλων των εκπαιδευτικών, για να είμαστε ίσχυοι αν υπάρχει κάποια περίπτωση να έχουν κολλήσει κάτι, διότι αυτός ο εκπαιδευτικός έκανε αγγλικά και πήγαινε σε όλα τα σχολεία και έκανε μάθημα. Αυτό μας οδήγησε και εμένα και με έγγραφό μου, και ζητήσαμε να μπορέσουν να γίνουν μαζικά τεστ, όπως και αποφασίστηκε σε γνωστή σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε μαζί με τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Τσιόδρα και τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Πάρθηκαν τα δείγματα από ένα μεγάλο αριθμό πολιτών και έχουμε επίσης συγκεκριμένα γνωστά αποτελέσματα. Αυτά όλα είναι κάτι που σίγουρα μας προβληματίζει, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει όλοι μας, και το τονίζω αυτό, όλοι μας, να τηρούμε τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Αλλά άμεσα η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, και να μην φοβόμαστε, το έχω ξαναπεί, να αντιμετωπίζουμε κατάματα κάθε περίπτωση. Μετά από εξέταση, ένας εκπαιδευτικός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και με απόφαση των αρμόδιων αρχών κλειστά θα παραμείνουν στην Ξάνθη τα εξής σχολεία: το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, το 15ο Δημοτικό Σχολείο, το 17ο και το 20ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης. Η περιοχή ευθύνης, ο κάθε δήμαρχος πρέπει να συνεργάζεται με τους φορείς και να μην κρύπτουμε περιπτώσεις πραγμάτων, διότι αυτό μεγεθοποιείται. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που κρίνουν από το πρόβλημα, και γι' αυτό αν είδατε και είμαι περήφανος για τη συμμετοχή του υπέροχου κόσμου που εκπροσωπώ ως δήμαρχος. Για 2.500 τεστ βγήκανε 2 θετικά, τα οποία ήταν ελαφριάς μορφής, και σε κάθε άλλη περίπτωση από όποια γωνιά της πόλης και αν προέρχεται ένα κρούσμα και αναπτύσσουμε δραστηριότητα στο κομμάτι ευθύνης του Δήμου, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα, έτσι ώστε σε καμία περίπτωση να μην ξεφύγει το κομμάτι ευθύνης στο δικό μου αυτή η πανδημία. Εξάλλου, είχαν προειδοποιήσει όλοι οι ειδικοί ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, ότι ο ιός δεν έχει εξαλειφθεί, είναι εδώ. Και οφείλαμε όλοι να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Βέβαια, υπήρξε κάποια χαλάρωση και αυτό το αναγνωρίζω. Οι πολίτες έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα, και μοιραία σε κάποιες περιοχές, όπως και τώρα πάλι ξανά, έχουμε εμφάνιση κρουσμάτων στην Ξάνθη που οδήγησε χθες στην απόφαση για να κλείσουν και αυτά τα 4 σχολεία, λόγω ενός θετικού κρούσματος που βρέθηκε σε δάσκαλο που δίδασε αγγλικά. Χρειάζεται ψυχραιμία από όλους, χρειάζεται προσοχή, δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται, χρειάζεται, όπως είπα, να τηρούμε τις οδηγίες που μας λένε κάθε μέρα οι ειδικοί. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.